Να σου διαβάσω κάτι που άκουσα από το στόμα σου σε μια τηλεοπτική εκπομπή και το έγραψα το 1988. Και στο διαβάζω αυτό λεξί για να καταλάβεις τι θα παίξεις. Για μένα ταξίμι είναι η προσπάθεια του να δείξεις ποιος είσαι. Όχι φυσικά με την τεχνική έννοια, αλλά ποιος είσαι κατά βάθος, για να μπορούν να σε γνωρίσουν οι άλλοι και να επικοινωνήσουν. Να δείχνεις τις ευαισθησίες σου, να δείξεις επίσης πόσο μόνος είσαι εκείνη τη στιγμή, γιατί το ταξίμι το παίζουμε συνήθως μόνοι μας. Αυτό το είπες ακριβώς όπως το άκουσες, το 1988, στην εκπομπή που σε είχε καλέσει ο Γιώργος ο Παπαδάκης και είχε τίτλο «Σε ήχο ελεύθερο». Έτσι είναι. Ένα ταξίμι δηλαδή. 20 χρόνια μετά το ίδιο λες. Ελπίζω να μην λέω το ίδιο. Γιατί αν τα πράγματα δεν αλλάζουν, δεν υπόκεινται σε εξέλιξη. Αν θα πρόσθετα κάτι, νομίζω ότι όλα αυτά που είπα τα πίστευα και τώρα τα πιστεύω. Είναι μια προσπάθεια να αυτογνωριστείς. Με το ταξίμι. Με το ταξίμι. Και αν αυτογνωριστείς, θα ανακαλύψεις ότι είσαι πολύ όμοιος με τους ανθρώπους. Αυτό που αλλάζει δηλαδή η διαφορετικότητά μας είναι τι έχουμε στο μυαλό μας, στο software μας. Ναι. Όλο το άλλο είναι ίδιο. Να σου πω το λογισμικό σου τώρα, τι ταξίμι θα μας παίξει για πρώτη. Δεν ξέρω. Ξεκίνα το εσύ και ό,τι θες.
Γιατί αναστενάζεις? Δεν ξέρω. Να σου πω δύο παρατηρίες. Πρώτον, ναι, ότι αυτό που κατάλαβα, έτσι, ναι, ότι έπαιξε ένα ταξίμι και έριξες, κράτησε, δεν ξέρω πόσο κράτησες, το ταξίμι ο χρόνος δεν παίζει ρόλο. 3-4 λεπτά. Ήταν μεγάλο, δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο κράτησες. Παρασύρθηκα, δεν. Όχι, μια χαρά. Τι παρασύρθηκες, μας παρέσυρες, δεν παρασύρθηκες. Το έπαιξε με κλειστά μάτια, που σημαίνει ότι το όργανο ήταν εκτελεστικό, το μπουζίκι ήταν εκτελεστικό όργανο αυτού που ένιωθες. Αλλιώς θα το βλέπεις για να προσέξεις την τεχνική και όλα. Βγήκε καταπληκτικό. Και δεύτερο, μου έκανε άριστη εντύπωση που το βλέπω σπανίως, η συμπεριφορά του Θανάση που έπαιξε ταξίμι και δεν έπαιξε. Γιατί συνηθίζεται στα μαγαζιά να παίζει κάποιος ταξίμι και από πίσω να παίζουν. Μα το ταξίμι είναι για αυτόν. Έτσι δεν είναι, και για αυτούς που ακούει. Αποφύγαμε τα γνωστά σχόλια. Κοίταξε, συνηθίζεται, ας πούμε, όταν κάποιος παίζει ταξίμι, να παίζουν άλλοι από πίσω, μόνο για να δείχνουν ότι παίζουν, αντί να ακούνε τι λέει ο άνθρωπος. Ναι, γιατί και μετά εγώ θα ακούσω αυτό που θα παίξει τον συνάδελφό μου, ας πούμε. Κατάλαβα τι λες. Νομίζω ότι ταξίμι είναι μια εξομολόγηση. Εξομολόγηση. Είναι μια εξομολόγηση, μια αισθητική εξομολόγηση. Δεν ξέρεις τι θες να πεις. Θες να πεις αυτά που δεν λέγονται με τα λόγια. Καλύτερα να το παίξεις. Να το παίξω. Δεν ξέρω τι θα σου πω, αλλά θα σου το παίξω. Καλύτερα να το παίξεις. Για πες μου λοιπόν, πιάνεις δουλειά σε μαγαζί και έρχεται η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης το 68. Πρέπει να ήταν 69. Είχε έρθει ο Καλογιάννης, ο Αντώνης. Γεια σου Αντώνη, πίσω να μας βλέπεις. Και η Μαρία Φαραντούρη. Και μου κάνανε πρόταση να πάω μαζί τους. Εγώ δεν είχα ακούσει Θεοδωράκη μέχρι τότε. Δεν ήξερες τίποτα? Τίποτα, ήξερα και Λόπουλο, Καζαντζίδη, όλα αυτά. Αυτό με τοπικά που έτρεμε, ας πούμε, και δεν χαλαγιώδης. Από το βάρος, ναι. Από το βάρος και δεν χαλαγιώδης που σκέφεσαι. Πήγα και τους άκουσα στο θέατρο, στο Σάβι Θέατερ και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή αυτό το παίξιμο, ξέρω εγώ. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Κάνεις μια καινούργια πόρτα. Ορίζοντας, έτσι. Ας καινούργια... Ποιος έπαιζε μπουζούκι τότε, θυμάσαι? Ήτανε τρία μπουζούκια που τα βρήκε ο Διδύλης, ο Γιάννης, αυτός ο Μέγας. Πέθανε το 74. Πέθανε. Το 75, ναι, ναι. Πολύ μαζί παίζαμε όταν πολύ νωρίς, ναι. Ο Γιάννης άρχισε να μας λείπει από πάνω πια, όχι κατευθείαν. Και ξεκινάς με το Θεοδωράκη περιοδίες. Περιοδία είχαμε σαν έδρα τότε την Πίζα στην Ιταλία. Κάτσαμε, μάθαμε τα τραγούδια όλα. Έμαθα τι συνέβαινε στην Ελλάδα γιατί δεν είχα ιδέα. Έφυγες από το σπίτι σου πια, εσύ? Έφυγα. Τελείως. Πάλισε όλα, πανεπιστήμια. Μουσικός του κόσμου. Μουσικός του κόσμου. Μάλλον μουσικός του Θεοδωράκη. Στη γύρα, ναι. Μουσικός της μουσικής, θα έλεγα. Σωστό. Και αρχίζετε και γυρίζετε τον κόσμο δίνοντας συναυλίες. Συναυλίες, ναι. Και ζεις λογικά απίστευτες εμπειρίες. Απίστευτες. Δεν τις κατάλαβα τότε, δεν καταλάβαινε. Τραγουδιστές οι Καλογιάννης και Φαραντούρη. Καλογιάννης Φαραντούρη. Πήγαμε κρυφά στην Αμερική, μέσω Καναδά,
Και κάναμε συναυλίες σε πανεπιστήμια ειδικά και άρχισα να μαθαίνω πια τον και τον ελληνικό λόγο. Να ακούω, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε φέρ, ποιες. Και την ομορφιά που έχει ο λόγος. Εσύ μαθαίνεις έναν άλλο, μια άλλη μουσική, εντός εισαγωγικών είναι άλλη μουσική, δεν υπάρχει άλλη μουσική έτσι. Έναν άλλο λόγο, ανοίγει ένας άλλος ορίζοντας, όπως είπες, γυρίζοντας τον κόσμο. Το οποίο αυτό διαρκεί πόσο. Μέχρι το 72, μετά εγώ πήγα σε ένα μαγαζί στο Ντιτρόιτ. Μου έκανε εντύπωση ένας φοβερός κύριος που μου λέει: θα φτιάξω ένα μαγαζί, θα έρθεις και θα παίζεις μόνο Θεοδωράκη. Του λέω: μάλιστα. Μου λέει: δώσε το χέρι σου. Το δίνω το χέρι. Μετά από 6 μήνες μου λέει: όπως συμφωνήσαμε, το μαγαζί είναι έτοιμο. Βρες, ορχήστρα και. Εσύ το έχεις ξεχάσει αυτό, έτσι. Το είχα ξεχάσει, δεν πίστευα ότι. Μιλούσε σοβαρά. Ότι μιλούσε σοβαρά. Και πήγαμε τότε που το παίξαμε με τον Ευσταθίου τον Σπύρο. Τον Σπύρο, τον αδερφό του Μίτσου. Του Μίτσου, ναι. Και εκεί όμως τραγούδισατε ρεμπέτικα και λαϊκά. Όχι, παίζαμε αρχικά Θεοδωράκη και μετά τα λαϊκά, τα γνωστά λαϊκά, τα καλά λαϊκά τραγούδια. Και ποιος τραγούδισε. Θυμάσαι, εκεί ντόπιοι τραγουδιστές, Έλληνες. Ντόπιοι, δηλαδή. Ναι, Έλληνες της Αμερικής. Αλλάζαμε συνέχεια προγράμματα. Και πόσο κάθεσαι εκεί. Κάθομαι 2 χρόνια και κάποια στιγμή παίρνω ένα γράμμα από τον Καλογιάννη. Μου λέει: μάζεψε τα, ο Θεοδωράκης βγήκε από τη φυλακή, από την εξορία. Ναι. Και πρέπει να μαζευτούμε. Και φεύγω το ίδιο βράδυ. Σφαίρα. Είχα πάρει 20 κουστούμια τότε. Τα παπίνω όλα μαγνητόφωνα. Και φεύγω κατευθείαν. Σου λέει: πήρα το μπουζούκι μου και έφυγα. Εδώ είμαστε, έτσι. Ναι. Και έρχεσαι Ελλάδα. Ήταν στο Λονδίνο τότε ο Μίκης, στο Συνεντάο. Και ξεκινάει η άλλη περιοδία πια. Άλλη περιοδία. Με το Μίκη. Που έχει πράγμα αυτό το πράγμα που. Τι να πω, αυτή την ενέργεια που δεν μπορείς, σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό που θέλει ο Μίκης. Κατά τα άλλα, σε αφήνει να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν σου λέει ποτέ τι να κάνεις. Είναι θέμα προσωπικότητας έντονης, είναι θέμα μουσικής, τραγουδιών, τι είναι. Νομίζω είναι θέμα ήθους. Ήθους. Ήθους, δηλαδή ο λόγος και η μουσική νομίζω ότι κρύβουν ένα ήθος. Ένα ήθος, δηλαδή τι ήθος είναι αυτό, ας πούμε. Είναι πολεμικό, είναι μιλίχιο, είναι κλαίω, κλαίγομαι. Με τον Μίκη δεν υπάρχει κλαίγομαι. Δηλαδή υπάρχει όσο κλαίω θες, σε κάποια τραγουδιά και στην πίστη. Δεν υπάρχει κλαίγομαι όμως. Οφείλεις να είσαι. Περήφανος. Μαχητής, να παλεύεις. Αυτό βγαίνει και στη μουσική του και στα τραγούδια. Βέβαια, βέβαια. Αυτό περνάει και στους τραγουδιστές, έτσι. Συνήθως οι τραγουδιστές νομίζω ότι τελευταία. Σου μια κουβέντα μου ο Παπαϊωάννου. Θα πάμε και στον Μπαρμπαγιάννη, διότι Χριστοδούλου χωρίς Μπαρμπαγιάννη δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το. Μου λέει ότι δεν μπορείς να βάλεις ποτέ τον εαυτό σου πάνω από το τραγούδι. Πρέπει να είσαι κάτω από το τραγούδι, γιατί αυτό σου δίνει αξία. Νομίζω ότι παίζοντας με τα τραγούδια του Μίκη και την ποιήση των μεγάλων ποιητών, καταλαβαίνεις ότι η αξία παίρνεις από την ίδια τη μουσική. Τελευταία ακούω πάρα πολλούς τραγουδιστές να κάνουν μια προσπάθεια να υπερβούν, ας πούμε, αυτό που τους δίνει η αξία και δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια. Δηλαδή με τα χιλιάδες και να μην καταλαβαίνεις τι λες. Όχι. Δεν ξέρω. Μπορούμε να παίξουμε οργανικό τραγούδι τη θέση του Θεοδωράκη κάτι.